Εν τω μεταξύ και ο ΕΟΔΗ δεν είναι μόνο τα κανάλια, τα κάνει μπάχαλο στα νούμερα. Διαβάζω. Ο ΕΟΔΗ ανακοινώνει 8.000 στην επίσημη καρτέλα του. 613 κρούσματα και ακόμη 46 νεκρούς. Όσον αφορά τους νεκρούς, καταγράφεται συνολικά από την αρχή της πανδημίας μέχρι χθες 16.414 θάνατοι. Μόνο που προχθές οι θάνατοι ήταν 16.361. Αν αφαιρέσεις το 16.414, από το 16.414, το 16.361, οι θάνατοι δεν είναι 46, αλλά είναι 53. Ομοίως τα κρούσματα, αν από την αρχή της πανδημίας είναι 8.208 και προχθές ήταν 792.239, τα κρούσματα που προκύπτουν χθες είναι 8.969 και όχι 8.613. Μάλλον ΕΟΔΗ πρέπει να απαντήσει. Έκανε λάθος υπολογισμούς, έκανε λάθος την αναγραφή των νούμερων και τέλος πάντων με τα κρούσματα, άντε πες, με τους θανάτους. Είναι 53 και όχι 46, είναι 46 όχι 53, είναι άνθρωποι. Χάσαμε το μέτρημα. Απάντηση μέχρι τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν προστεθούν και απ' έξω, δεν ξέρω. Σήμερα σας έχω και δύο ειδήσεις. Οι οποίες ειδήσεις καλόν είναι όπως τα νούμερα του ΕΟΔΗ ή να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν. Η πρώτη. Κυκλοφορούν κάποιες φήμες, φήμες λέω, ότι η νέα διοίκηση του ΕΟΔΗ σκέφτηκε ότι καλό θα ήταν να προσθέσει στο 1133 μία τηλεφωνική γραμμή βοηθείας, ειδικά για τους ανεμβολίαστους, επειδή η κατηγορία αυτή αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα. Έφτιαξε λοιπόν ένα ξεχωριστό τηλεφωνικό κέντρο με ιατρικό προσωπικό και βάλθηκε να λειτουργήσει τη γραμμή. Ωστόσο, δεν πέρασαν ίσως ούτε 4 ώρες από το ξεκίνημα και διακόπηκε η λειτουργία της. Υπήρξε άνωθεν εντολή και πόσο άνωθεν. Ας πούμε μέχρι τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου. Είναι αλήθεια, είναι φήμη, τι λένε οι αρμόδιοι. Μήπως είναι και αυτό κακόβουλο fake news. Καλόν είναι να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί. Και κάνουμε γι' αυτό ανοιχτή δημόσια ερώτηση προς το Υπουργείο. Εάν δεν απαντήσει όπως έχει κάνει και άλλες φορές, θα επανέλθουμε και εμείς όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές. Ισχύει ή δεν ισχύει? Φτιάχτηκε η γραμμή με πρωτοβουλία της νέας διοίκησης του ΕΟΔΗ για τους ανεμβολίαστους στο 1133 και μετά από 4 το πολύ ώρες λειτουργίες κόπηκε ή όχι? Δεύτερη είδηση. Είναι αλήθεια ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο, είμαστε πρωταθλητές, έτσι για να μιλάμε στη γλώσσα του αθλητισμού, όπως άλλωστε έχει καθιερωθεί στους διάφορους κύκλους, κυβερνητικούς, μηντιακούς, όταν μιλάμε για συγκρίσεις μεταξύ χωρών και τις επιδόσεις τους, πάλι όπως λένε, στην πανδημία. Πού αλλού, όχι βέβαια στα τεστ, αυτά τα έχουμε ξεσκίσει 2 χρόνια αργότερα. Είμαστε δυστυχώς πρωταθλητές στους θανάτους και άμα ακούσει και τα κεντρικά μέσα του βάζουν και λίγο αλατάκι όταν το παρουσιάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά στη θνητότητα αλλά και στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Σύμφωνα πάντα με το Euromomo, όπου τα στοιχεία τα στέλνουμε εμείς, υπενθυμίζω. Πέρυσι είχαμε χτυπήσει το μεγάλο νούμερο του 4,88 στην 48η εβδομάδα. Φέτος ήδη εκτιναχθήκαμε στο εκπληκτικό 7,4 ήδη από την 31η εβδομάδα. Τα σχετικά διαγράμματα του Euromomo, για τα οποία τώρα πια για το Euromomo δεν μιλάει κανείς, το μαρτυρούν από μόνα τους. Αυτό βέβαια, όπως ήταν φυσικό, φαίνεται ότι ανησύχησε τους ειδικούς και τους αρμόδιους και πήραν τα μέτρα τους. Αποφάσισαν με έναν τρόπο ότι οι θάνατοι θα μειώνονται. Αυτό είναι λογικό και θεμητό. Ας δούμε λοιπόν πώς το έκαναν ή για να είμαστε ακριβείς, πώς αποφάσισαν να το κάνουν. Φήμη ή όχι, fake ή όχι, να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί. Είπαν λοιπόν οι θάνατοι πρέπει να μειωθούν, αλλά και αν δεν μειωθούν πρέπει να φαίνεται ότι μειώνονται. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μία απόφαση που θα υπάρχει η εξής κατηγορία για τους θανάτους από COVID-19. Το X καρδιολογικό πρόβλημα, π.χ. έμφραγμα, επί εδάφους COVID-19.
Αυτή θα είναι η αναγραφή. Τι και αν πεθάνει κανείς διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ή και εκτός ΜΕΘ, πολύ πιθανό για να μπούμε το πιθανότερο, επειδή έπασχε από COVID, από τι άλλο να έπασχε δηλαδή και να ήταν σε ΜΕΘ για COVID, αυτός πλέον θα καταγράφεται ότι πέθανε από έμφραγμα ή από άλλο καρδιολογικό νόσημα, μπορεί και από ανακοπή, όπως πεθαίνουν οι περισσότεροι. Επομένως οι θάνατοι COVID-19 θα μειωθούν δραστικά, άλλο θέμα να αυξηθούν εκείνοι από καρδιολογικά νοσήματα. Αυτό όμως εμένα κάτι άλλο μου θυμίζει. Μου μοιάζει κάπως σαν και αυτά που λέγαν στην αρχή της πανδημίας όλοι αυτοί που αμφισβητούσαν, τους θυμάστε, τη θνητότητα της COVID και υποστήριζαν ότι η θνητότητά της δεν ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της κοινής γρήπης. Και με τη λογική αυτή αμφισβητούσαν το γεγονός ότι οι θάνατοι που δηλώνονταν δεν ήταν από COVID αλλά από άλλα αίτια. Τελικά η εξέλιξη πανδημίας ως γνωστόν έδειξε το αντίθετο, γιατί αντί για αυξημένη δήλωση, όπως έδειξε τελικά το Euromomo, μάλλον υποδήλωση θανάτων είχαμε παρά το αντίθετο. Έτσι, όσο και αν οι δύο πλευρές, οι αρνητές από τη μία και οι διαχειριστές της πανδημίας από την άλλη, οι μεν και οι δε επιδίωκαν να παρουσιάσουν μικρότερο αριθμό θανάτων για διαφορετικούς βέβαια λόγους και με διαφορετικούς τρόπους, οι μεν με το να αμφισβητούν τους θανάτους και οι άλλοι να τους αποδίδουν σε υποκείμενα νοσήματα, τελικά δεν το κατάφεραν. Ωστόσο φαίνεται ότι μάλλον τώρα βρήκαν το νέο σημείο συνάντησης. Φαντάζομαι ότι το επόμενο που θα δούμε είναι να μειώνονται οι απώλειες, όπως λένε, τις εκατόμβες των θυμάτων. Ποιος ξέρει, θα το δούμε και αυτό. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε καν αυτούς που φεύγουν πριν καν προλάβουν να νοσηλευτούν, γιατί αυτοί σιγά μην πιστοποιηθούν ότι πέθαναν από COVID. Και μπουν συγγενείς, φίλοι και γραφεία εκηδεών σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα πετούνταν αν δηλώνονταν ως θάνατοι από COVID. Τι λένε για το θέμα οι αρμόδιοι? Φήμες, fake news, κάτι άλλο? Εμείς πάντως εμένουμε και θα περιμένουμε και επ' αυτού απάντηση. Δύο ερωτήματα δηλαδή. Όσον ούπο τις επόμενες μέρες εδώ είμαστε.